Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις μοριακές μεθόδους ελέγχου των σεξουαλικών μεταδιδομένων νοσημάτων. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ονομάζονται τα νοσήματα μικρής ή μεγάλης διάρκειας που μεταδίδονται από τον έναν άνθρωπο στον άλλον, κυρίως με τη σεξουαλική επαφή, αλλά και με διαδερμική επαφή, από την μητέρα, την ασθενή, στο παιδί, με ανταλλαγή σωματικών υγρών ή κοινή χρήση αντικειμένων. Γιατί όμως είναι σημαντικά? Χαρακτηρίζονται και ως ύπουλες ασθένειες, γιατί συχνά εμφανίζονται χωρίς συμπτώματα, οι ασθενείς δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν θεραπεία και έτσι να οδηγούνται σε μακροχρόνιες βλάβες, ενώ ταυτόχρονα μεταδίδουν τη μόλυνση και σε άλλους ανθρώπους. Υπολογίζεται ότι πάνω από το 50% του ανθρώπινου πληθυσμού θα μολυνθεί από κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα κάποια στιγμή της ζωής του. Ορισμένες από αυτές τις λοιμώξεις έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στα νεαρά άτομα και αυτό λόγω της ανοριμότητας των βλενογόνων, των γενετικών οργάνων, των επικίνδυνων συμπεριφορών, καθώς επίσης και της δυσκολίας να ακολουθηθούν σωστά οι κανόνες αυτοπροστασίας. Ένας στους 4 ενεργά σεξουαλικά φήβους πάσχει από κάποιο τέτοιο νόσημα. Από μελέτες όπου έγιναν το 2013 στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαπιστώθηκε ότι το 67% περίπου των νέων μέχρι έως 24 ετών είχαν μολυνθεί από χλαμίδια, ενώ το 56% από γονόρια. Θα εξετάσουμε τώρα κάποιες πεπιθήσεις, να δούμε αν ανταποκρίνονται ή όχι στην πραγματικότητα. Δεν αποκτάς κάποιο τέτοιο νόσημα με το στοματικό σεξ. Είναι μύθος. Οποιαδήποτε επαφή με βλενογόνο ή υγρά είναι επικίνδυνη. Σεξουαλικώς ενεργά άτομα ηλικίας μεταξύ 15 έως 24 ετών έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσουν ένα τέτοιο νόσημα. Ένα στους δύο σεξουαλικά ενεργούς νέους θα προσβληθεί από κάποιο νόσημα. Αν προσβληθείς μία φορά, αποκτάς ανοσία. Αυτό είναι μύθος, θα το δούμε παρακάτω. Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν επώδυνα συμπτώματα, και αυτό είναι μύθος. Μόνο οι ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι προσβάλλονται από τέτοια νοσήματα. Και αυτή η πεποίθηση είναι μύθος, απλώς οι δύο αυτές ομάδες είναι μεγαλύτερου κινδύνου και παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά. Η αποχή είναι η μόνη μέθοδος που εξασφαλίζει την προστασία, είναι κατανοητό από όλους. Δεν προσβάλλεσαι αν ο σύντροφός σου είναι παρθένος. Είναι και αυτό μύθος, εξαρτάται από το πώς προσδιορίζει ο καθένας ότι είναι παρθένος. Εξάλλου, υπάρχουν και νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του δέρματος. Δεν γίνεται να νοσήσεις από δύο ταυτόχρονα. Είναι μύθος και βέβαια μπορείς. Υπάρχουν κάποια τα οποία τα έχουν... Όχι, συγγνώμη. Προσβάλλεσαι από κάθισμα τουαλέτας. Όχι, είναι και αυτό μύθος. Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν σε σχέση με τους άντρες. Είναι αλήθεια λόγω των ανατομικών διαφορών και της παραμονής του μολυσματικού αιτίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην περιοχή. Αν ο σύντροφός μου έχει κάποιο τέτοιο νόσημα, θα το αντιληφθώ. Αυτό είναι μύθος, ακόμα και οι γιατροί σε πολλά τέτοια περιστατικά μόνο με ειδικές εξετάσεις μπορούν να διαγνώσουν το νόσημα. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα προκαλούνται από 30 περίπου μικροοργανισμούς, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς με την ανακάλυψη και νέων. Διακρίνονται σε 3 ομάδες, τους ιούς, τα βακτήρια και τα παράσιτα. Εμείς θα εξετάσουμε από τους ιούς τον HPV, την υπατήτηδα Β και Σ, το HIV, τον έρπιτα 1 και 2, από τα βακτήρια, τα χλαμίδια, το γονόκοκο, τον αιμόφυλλο, τη σύφυλλη και τα μυκοπλάσματα, τα δε παράσιτα, την τριχομονάδα. Εδώ παραθέτουμε κάποια στατιστικά στοιχεία του 2016 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σύμφωνα με τα οποία καθημερινά καταγράφονται πάνω από 1.000.000 νέα κρούσματα τέτοιων νοσημάτων. Από τα 357 περίπου εκατομμύρια κρούσματα ανά έτος από τριχομονάδες, χλαμίδια, γονόρια και σύφυλλη, οι τριχομονάδες και τα χλαμίδια αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό. Μέχρι το 2016 είχαν καταγραφεί πάνω από 500 εκατομμύρια λοιμώξεων από έρπιτα των γεννητικών οργάνων και πάνω από 200 εκατομμύρια γυναικών είχαν διαγνωστεί με λοίμωξη από HPV.
Σας τονίζουμε ότι οι γυναίκες προσβάλλονται πιο συχνά από τέτοια νοσήματα, αλλά δεν εμφανίζουν συμπτώματα σε σχέση με τους άντρες, οι οποίοι προσβάλλονται σε μικρότερο ποσοστό, αλλά εμφανίζουν συμπτώματα. Διαφορετικά νοσήματα εμφανίζουν παρόμοια συμπτώματα, χρειάζονται βέβαια διαφορετικές θεραπείες, ενώ το ποσοστό των συλλοιμώξεων είναι παράδοξα υψηλό. Για παράδειγμα, το μυκόπλασμα genitalium συνυπάρχει με τη γονόρεια στο 30% των περιστατικών, ενώ με τα χλαμίδια τραχωμάτη στο 25%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δεύτερη συμμόλυνση στην ομάδα των γυναικών φτάνει το 73%. Είναι όμως θεραπεύσιμα. Κάποια βακτηριακά ή παρασιτικά, όπως τα χλαμίδια ή γονόρια, μπορούν να θεραπευτούν με κατάλληλα αντιβιωτικά, ενώ κάποια άλλα, ιογενή, όπως ο HIV, ο έρπιτας, η πατήτιδα β' και σε, δεν υπάρχει ίαση, απλώς οι θεραπείες βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των νοσούντων. Πώς επηρεάζουν την εγκυμοσύνη τώρα αυτά τα νοσήματα. Κάποια, όπως η γονόρια, τα χλαμίδια, η σύφυλη, οι τριχομονάδες, μπορούν να προκαλέσουν αποβολή πρόωρο το κετό, ενώ κάποια άλλα, όπως το HIV, η πατήτιδα σε β' και ο έρπιτας 2, αποτελούν ενδείξεις για κεσαρική τομή. Σε αυτή τη διαφάνεια περιγράφονται οι κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τόσο για τη μητέρα, όσο και για τον νεογνώ, από μόλυνση με τέτοιους παθογόνους. Και πιο συγκεκριμένα, η γονόρια μπορεί να προκαλέσει στη μητέρα εξωμήτρια κύηση ή φλεγμονώδη νόσο της πιέλου, ενώ στον νεογνώ προωρότητα, ενδομήτριο θάνατο, μολύνσεις των ματιών. Τα χλαμίδια προκαλούν στη μητέρα εξωμήτρια κύηση ή φλεγμονώδη νόσο της πιέλου, στον νεογνώ πνευμονία, μολύνσεις των ματιών ή τύφλωση. Οι τριχομονάδες, στη μητέρα σαλπιγκίτιδα, στο νεογνώ προωρότητα χαμηλό σωματικό βάρος. Η σύφυλη, στην μητέρα αποβολή, στο νεογνώ ενδομήτριο θάνατο ή νεογνική σύφυλη. Ενώ το ουρεόπλασμα το πάρβουμ, στη μητέρα πρόωρο το κετό, ενώ στα νεογνά βροχοπνευμονία. Η μετάδοση όλων αυτών των παθογόνων γίνεται κατά τη διάρκεια του τοκετού, εκτός από τη σύφυλη, όπου γίνεται και μέσω του πλακούντα. Και όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν κατάλληλα αντιβιωτικά και για τη μητέρα και για το νεογνό, για τη θεραπεία τους. Το HPV μπορεί να προκαλέσει στη μητέρα καρκίνο ή επιπλοκές στο τοκετό, στα νεογνά κονδυλώματα, στο λαιμό. Η πατήτιδα β', η πατική βλάβη, στα νεογνά μόλυνση έως και 90% των περιστατικών. Ο έρπιτα στη μητέρα αποβολή, στα νεογνά νεογνικό έρπιτα, ο HIV στη μητέρα και στο νεογνό AIDS, ενώ η πατήτιδα σε στη μητέρα πρόωρο το κετό, στα νεογνά χαμηλό σωματικό βάρος. Η μετάδοση γίνεται κατά τη διάρκεια του τοκετού, εκτός από τον έρπιτα, που πιο σπάνια μπορεί να γίνει και μέσω του πλακούντα, ενώ το HIV και μέσω του πλακούντα και δια του θυλασμού. Αυτά τα παθογόνα δεν θεραπεύονται, υπάρχει μόνο η πρόληψη για κάποια στελέχη του HPV με κατάλληλο εμβολιασμό, πρόληψη μέσω εμβολιασμού για την υπατήτιδα β' και αντιοική αγωγή για τον έρπιτα και το HIV. Στην περίπτωση του HIV, η αντιοική αγωγή μειώνει την πιθανότητα μετάδοσης νόσου στο νεογνώ. Το CDC, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεως, το 2015 εξέδωσε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο αυτών των νοσημάτων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις οδηγίες, τα χλαμίδια και η γονόρια στο γενικό πληθυσμό των γυναικών πρέπει να ελέγχονται ετησίως όλες οι γυναίκες κάτω των 25 ετών, ενώ άνω των 25 αυτές του υψηλού κινδύνου, στην εγκυμοσύνη, όλες οι έγκυες κάτω των 25, άνω των 25 αυτές του υψηλού κινδύνου, ενώ οι άνδρες πρέπει να ελέγχονται για τα χλαμίδια, οι έφηβοι και αυτοί υψηλού κινδύνου. Η σύφυλη συνιστάται να ελέγχεται σε όλες τις έγκυες το πρώτο τρίμηνο, η υπατήτιδα β' σε άνδρες και γυναίκες υψηλού κινδύνου, ενώ κατά την εγκυμοσύνη όλες οι έγκυες το πρώτο τρίμηνο. Η υπατήτιδα σε συνιστάται να ελέγχεται στις γυναίκες και άντρες που είναι γεννημένοι από το 1945 έως το 1965 και σε όλους του υψηλού κινδύνου και στην εγκυμοσύνη στα άτομα υψηλού κινδύνου. Για το HIV, ο έλεγχος συνιστάται σε γυναίκες ηλικίας 13 έως 64 ετών, ενώ στην εγκυμοσύνη όλες οι έγκυες το πρώτο τρίμηνο.
Ο HPV συνιστάται να ελέγχεται σε όλες τις γυναίκες άνω των 21 ετών, ενώ οι τριχομονάδες και ο έρπιτας στην ομάδα του γυναικείου πληθυσμού σε όλες τις γυναίκες υψηλού κινδύνου, ο δε έρπιτας και στην εγκυμοσύνη και στους άνδρες για τα άτομα υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες του 2015 του CDC, ο επανέλεγχος αυτών των νοσημάτων πρέπει να γίνεται για τα χλαμίδια και τη γονόρεια στις γυναίκες 3 μήνες μετά τη θεραπεία, ενώ στην εγκυμοσύνη τα χλαμίδια πρέπει να επανελέγχονται 2 φορές, η πρώτη 3 με 4 εβδομάδες μετά τη θεραπεία, η δεύτερη 3 μήνες μετά τη θεραπεία, η γονόρεια 3 μήνες μετά τη θεραπεία, η σύφυλη στις αρχές του πρώτου τριμήνου και στον τοκετό για τις γυναίκες υψηλού κινδύνου, η πατήτιδα Β και Σ κατά τον τοκετό και το HIV στο τρίτο τρίμηνο μόνο για γυναίκες υψηλού κινδύνου. Πολύ συνοπτικά θα παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία για αυτούς τους μικροοργανισμούς. Φυσικά δεν θα μπούμε σε κλινικές λεπτομέρειες, τις οποίες γνωρίζετε πολύ καλύτερα, περισσότερο κάποιες επισημάνσεις. Έχουμε τις τριχομονάδες, όπου είναι το πιο συνηθισμένο θεραπεύσιμο νόσημα των γυναικών. Το 70% των μολυσμένων περιστατικών δεν εμφανίζουν συμπτώματα, η εκδήλωση των οποίων εμφανίζεται 5 έως 28 μέρες μετά την μόλυνση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ένα στους 5 ασθενείς επαναμολύνονται τους 3 πρώτους μήνες μετά την θεραπεία. Τα χλαμίδια είναι το δεύτερο πιο διαδεδομένο νόσημα, γνωστή και ως σιωπηλή ασθένεια. Τα συμπτώματα, γιατί το 75% των γυναικών και το 50% των ανδρών είναι ασυμπτωματικοί, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν τριπλάσια ποσοστά μολύνσεων από αυτή των ανδρών. Το υψηλότερο ποσοστό μολύνσεων παρατηρείται σε μικρές ηλικίες, όπως αναφέραμε, μεταξύ 15 και 19 ετών. Περίοδος επόασης 1 έως 3 εβδομάδες. 3 πολύ σημαντικοί ιοί που προκαλούν λοιμώδη βαριά νοσήματα, ο ιός υπατήτιδας ΣΕ, με χρόνο επόασης 6 έως 7 εβδομάδες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 1 στους 5 ασθενείς αυτοθεραπεύονται με άγνωστη αιτιολογία. Οι υπόλοιποι πάσχουν από χρόνια υπατήτιδα. Δεν υπάρχει εμβόλιο, σε αντίθεση με την υπατήτιδα Β. Ο χρόνος επόσης, ο οποίος είναι 1 έως 9 μήνες. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει όταν η μόλυνση συμβεί στο τρίτο τρίμηνο, κοντά στον τοκετό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει αμέσως να θεραπευτεί το νεοχνό. Διαφορετικά, πάνω από το 90% θα εμφανίσει χρόνια λίμωξη. Και τέλος, ο ιός του HIV, ο οποίος ανιχνεύεται 3 μήνες μετά τη μόλυνση, και αξίζει να σημειώσουμε ότι τα άτομα τα οποία πάσχουν από σύφυλλη, γονόρεια ή έρπιτα, έχουν τριπλάσια πιθανότητα να προσβληθούν από HIV λόγω της συμπεριφοράς ή της μετάδοσης από τα έλκη. Ο ιός του έρπιτα 1 είναι υπεύθυνος για το 10 έως 20% των περιστατικών του επιχείλου έρπιτα, ενώ για τα υπόλοιπα ο ερπιτοϊός 2 είναι υπεύθυνο, ή γενετικός έρπιτας είναι υπεύθυνος για τα υπόλοιπα 80 με 90% των περιστατικών, με αύξηση κατά 30% των περιστατικών από τη δεκαετία του 70 σε αυτή του 90. Εξαιρετικά μεταδοτικός, δεν υπάρχει θεραπεία φυσικά, μόνο αντιγυϊκά φάρμακα τα οποία αποτρέπουν ή περιορίζουν τις εξάρσεις. Ο HPV, πολύ διαδεδομένος, δεν υπάρχουν αντιγυϊκά φάρμακα ούτε για αυτόν, απλώς διατίθονται εμβόλια και προστασία από κάποια στελέχη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν θεραπείες για τα προβλήματα υγείας τα οποία προκαλεί. Ο αιμόφυλος παρατηρείται παγκοσμίως μείωση των περιστατικών λόγω της επιτυχούς θεραπευτικής αντιμετώπισης. Όσον αφορά τη γονόρεια, το 50% των γυναικών και το 10% των ανδρών είναι ασυμπτωματικοί, ή τα συμπτώματα είναι πολύ ήπια και γίνεται σύγχυση με τις λοιμώξεις της κύστης. Πρόσφατα έχουν παρατηρηθεί περιστατικά ασθενών με στελέχη τα οποία είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά. Όσον αφορά τα μυκοπλάσματα, το χόμινις σχετίζεται με αποβολές στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο, το τζενιτάλιου με πρόωρο τοκετό ή αποβολή,
ενώ το ουρεόπλασμα εμφανίζεται σε πολύ μεγάλη συχνότητα στο γυναικείο πληθυσμό, μέχρι και 80% και μπορεί να είναι ασυμπτωματικό. Ο ακριβής ρόλος των μυκοπλασμάτων μένει να αποδειχτεί, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Τέλος, η σύφυλη, η οποία διακρίνεται σε πρώιμη και όψιμη σύφυλη, στην πρώιμη ανήκει η πρωτογενής, κατά την οποία, η οποία έχει περίοδο επώασης 9 έως 90 μέρες. Στο σημείο της μόλυνσης εμφανίζεται μία πληγή. Η δευτερογενής, η οποία εμφανίζεται σε 6 έως εβδομάδες έως 6 μήνες, με παρουσία ξανθημάτων σε όλο το σώμα και συμπτώματα γρίπης. Και οι δύο υποχωρούν από μόνες τους χωρίς θεραπεία. Η λανθάνουσα και αυτή χωρίς συμπτώματα αλλά μεθοδικές οροαντιδράσεις. Και τέλος η τεταρτογενής, η οποία χωρίς θεραπεία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο ή στην καρδιά. Προτινόμενοι μέθοδοι ανίχνευσης αυτών των νοσημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC, για τα χλαμίδια είναι η PCR, για τη γονόρια η PCR η καλλιέργεια, για την υπατήτιδα Β τα αντιγόνα και τα αντισώματα, για την υπατήτιδα C τα αντισώματα, για τη σύφυλη PCR ή VDRL, ενώ για το HIV η AIA Western Blot και PCR. Γενικά, στο μικροβιολογικό εργαστήριο, οι διαγνωστικές μέθοδοι που ακολουθούμε πραγματοποιούνται στο μικροβιολογικό, άμεση μικροσκόπηση παθολογικού υλικού, η καλλιέργεια και ταχύες δοκιμασίες. Στο ανοσολογικό τμήμα, ορολογική μέθοδοι ανίχνευσης για την υπατήτιδα Β, Σ, ΧΙΒ και έρπιτα. Και τέλος, το εργαστήριο μοριακής διάγνωσης, μοριακές τεχνικές, με τις οποίες ανιχνεύονται όλα τα προαναφερθέντα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι μοριακές τεχνικές είναι πολύ ευαίσθητες και έχουν υψηλή ειδικότητα. Η τεχνική η οποία χρησιμοποιούμε είναι αυτή της PCR, της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης. Είναι ένας απλός τρόπος πολλαπλασιασμού συγκεκριμένων τμήματων του αρχικού γονιδιώματος. Η αντίδραση εκτελείται σε 3 επαναλαμβανόμενα στάδια. Πρώτα έχουμε αποδιάταξη του γενετικού μας υλικού, κατόπιν υβριδισμό των εκκινητών σε συμπληρωματική αλληλουχία του DNA και τέλος επιμήκυνση με την βοήθεια πολυμεράσης. Για την επίτευξη της PCR χρησιμοποιούμε ειδικά μηχανήματα, τους κυκλοποιητές, οι οποίοι έχουν ειδικά προγράμματα για αυξομοίωση της θερμοκρασίας σε κάθε κύκλο και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται το άνοιγμα και η επανασύνθεση των διπλών αλυσίδων. Έτσι καταλήγουμε σε μια λογαριθμική αύξηση του αρχικού μας γονιδιώματος. Η οπτικοποίηση τώρα των αντιγράφων του DNA, την οποία παίρνουμε, μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτροφόρηση, είτε με υβριδισμό σε ταινίες, πλακίδια ή φίλτρα, είτε σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της PCR, με εκκινητές οι οποίοι φέρουν φθορίζουσες ουσίες. Στο εργαστήριό μας πραγματοποιούμε 2 ημιαυτόματες ποιοτικές τεχνικές μοριακού ελέγχου με PCR. Στην πρώτη τεχνική ελέγχουμε, είναι το πρώτο πακέτο που έχουμε, ελέγχονται τα χλαμίδια, το ουρεόπλασμα, το μυκόπλασμα genitalium και το μυκόπλασμα hominis. Το είδος του δείγματος το οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε είναι τραχυλικό ή ουρηθρικό επίχρησμα, πρώτα πρωινά ουρά, προστατικό υγρό, σπέρμα, επίχρησμα επεφικότα ή φαρυγγικό. Η διατήρηση του δείγματος συνιστάται στους 4 βαθμούς και άμεση επεξεργασία. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας άνω των 48 ετών, ώρων, αλλά εφόσον υπάρχει διατήρηση του δείγματος στους μείον 20 βαθμούς, ιδανικά στους μείον 70. Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η απομόνωση DNA και το δεύτερο είναι η multiplex real-time PCR με αποδιάταξη DNA, υβριδισμό και επιμήκυνση με τη βοήθεια της hot start πολυμεράσης. Με τη multiplex PCR, την οποία χρησιμοποιούμε, έχουμε τη δυνατότητα ταυτόχρονου πολλαπλασιασμού πολλών στόχων σε μία μόνο αντίδραση με τη χρήση περισσότερου του ενός ζεύγους εκκινητών στη συγκεκριμένη αντίδραση με 4. Στη real-time PCR, το προϊόν μας ανιχνεύεται με την χρήση εκκινητών, οι οποίοι φέρουν θορύζουσες ουσίες και η παρακολούθηση του
και η ανίχνευση του συσσωρευμένου προϊόντος κατά την κυκλοποίηση, τη βλέπουμε ως καμπύλες σε 5 διαφορετικά κανάλια, τα οποία εκπέμπουν οι διαφορετικές φθορίζουσες χρωστικές. Από αυτά τα 4 κανάλια, το κάθε ένα αντιστοιχεί και σε ένα παθογόνο, το 5ο είναι για μάρτυρα εσωτερικό. Η δεύτερη τεχνική είναι το δεύτερο πακέτο που επεξεργαζόμαστε στα εργαστήριά μας. Ανοιχνεύει 10 παθογόνους οργανισμούς, τους 4 προηγούμενους, είναι το μεγάλο μας πακέτο αυτό. Συμπληρωματικά ανοιχνεύει τον έρπιτα 1 και 2, τη γονόρια, το τρυπόνεμα, την τριχομονάδα και τον αιμόφυλο Ντουκρέι. Η επεξεργασία των δειγμάτων είναι παρόμοια, επεξεργάζονται τα είδη δείγματος που προαναφέρθηκαν και επίσης η συντήρηση των δείγματων είναι παρόμοια. Σε αυτή την τεχνική ακολουθούμε 4 στάδια. Έχουμε πρώτα απομόνωση του DNA, κατόπιν έχουμε αντίδραση multiplex PCR σε απλό όμως κυκλοποιητή, με τη χρήση 10 ειδικών εκκινητών και TAC πολυμεράσης. Το τρίτο στάδιο αφορά ανάστροφο υβριδισμό. Το προϊόν της PCR μας, δηλαδή τα ενισχυμένα τμήματα του DNA των παθογόνων, δεσμεύονται σε ειδικούς ιχνηθέτες, οι οποίοι είναι προσαρτημένοι σε φίλτρο. Εδώ έχουμε μία εικόνα του φίλτρου, για να έχουμε αξιοπιστία. Η αξιοπιστία της εξέτασης επιτυγχάνεται με 5 θέσεις υβριδισμού, 2 θέσεις μάρτυρα πολλαπλασιασμού PCR, ότι δούλεψε η PCR μας, 2 θέσεις β' γλωβίνης, ότι έχουμε DNA στο δείγμα μας, και κάθε παθογόνος ανοιχνεύεται σε 2 σημεία. Τέλος, το αποτέλεσμα του υβριδισμού οπτικοποιείται με ειδικό χρωματομετρικό αναλύτη και η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται με αυτόματο λογισμικό σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ.